μαγευτική δαπάνη ήδη από το πρώτο τετράμινο του 2016. Τώρα ενημερώθηκα για το πόσο τα νούμερα έχουν βγει εκτός. Σχεδόν έχουμε καλύψει, για να σας το πω χοντρικά, στον επόμενο μήνα θα καλύψουμε τη συνολική δαπάνη την περσινή. Δηλαδή στους 5 μήνες ή στους 6, ας το πούμε πιο χοντρικά για να είμαστε μέσα, θα έχουμε ήδη φάει το ποσό που είχε προϋπολογιστεί. Άρα εδώ αμέσως έχουμε ένα θέμα που χωρίς συνδρομή από την ΔΥΠΕ, που από ό,τι ενημερώθηκα χθες θα παρακολουθεί σε μηνιαία βάση τις δαπάνες των νοσοκομείων, έχει ειδικά προγράμματα και παρακολουθεί για να μην ξεφεύγουμε, θα έχουμε ειδική συνάντηση για το πώς θα αντιμετωπιστεί. Είναι σίγουρο ότι αν δεν υπάρχει εκεί ενίσχυση, αμέσως κάποιοι άλλοι πόροι για δράσεις που σχεδιάζουμε και που έβλεπα πιθανόν ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τέτοιες δράσεις, θα πάνε εκεί που είναι ανελαστική δαπάνη η φαρμακευτική. Όσον αφορά τους πρώτους στόχους, τον πρώτο στόχο, τον πιο βασικό στόχο, θεωρώ ότι πολύ σημαντικό θα είναι να δημιουργηθεί αυτή η επιτροπή, έτσι όπως σας το είπα, να λειτουργήσει ουσιαστικά, ούτε για χάρη να πούμε να βρισκόμαστε και να τα λέμε χωρίς ουσία, ουσιαστικά να γίνεται πραγματικός διάλογος για τα προβλήματα, να έχει μια ημερήσια διάταξη και αυτό σε συμβουλευτική βάση να λαμβάνει υπόψη στις αποφάσεις της διοίκησης. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πέραν από την αντιμετώπιση της καθημερινότητας, γιατί η καθημερινότητα, εγώ δεν είμαι ένας, πολλοί με λένε ρεαλιστή και πραγματιστή, ζω στην καθημερινότητα, δηλαδή πολύ σημαντική είναι η καθημερινότητα. Για μένα είναι η καθημερινότητα σε συνδυασμό με αυτή τη λειτουργία της Επιτροπής που βάζει τα θεμέλια μιας άλλης αντιμετώπισης των πραγμάτων των διοικητικών θεμάτων του νοσοκομείου σε συνεργασία με την κοινωνία και την τοπική αυτοδιοίκηση, νομίζω ότι είναι η πιο σημαντική στιγμή. Για την Επιτροπή, αν μου επιτρέπετε να μιλήσω, συνάδελφοι, δεν ανησυχείτε μήπως έχει την τύχη που έχουν όλες οι επιτροπές. Λέγονται στην Ελλάδα, για αν θέλεις να αποφύγεις μια ευθύνη, συστήνεις μια επιτροπή. Αυτή είναι η επιτροπή. Δημιουργεί και ένα κλίμα παραγωγισμού, το οποίο συνήθως δεν αποδίδει, τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα εσείς προσδοκάτε να πετύχετε. Ερχόμαστε με καλές προθέσεις. Αυτό είναι το πολλές φορές λέμε πάλι εμείς που είμαστε ρεαλιστές, όπως και εσείς φαντάζομαι, ότι οι προθέσεις δεν αρκούν. Ακριβώς. Θα το δείξουν οι πράξεις μας και τα αποτελέσματα. Αρκεί όμως να έρχονται όλοι με την ίδια λογική, έτσι ώστε να βλέπουμε το πρόβλημα και όχι ο καθένας από τη μεριά του τη σκοπιμότητα. Και να δείξουμε από ψήφι που είναι ψηλατέρνο διάλογο που θα έχει αποτέλεσμα. Αυτό είναι το ανάμιση. Το καλό, Μαρία, είναι ότι θεωρώ ότι όταν μπει σε μια διαδικασία να συζητάς τα προβλήματα, είναι πολύ ουσιαστικό να σκέφτεσαι και τις λύσεις. Γιατί συνήθως, όπως ξέρετε, οι επιτροπές ή οι συναντήσεις που γίνονται για τέτοια θέματα εξαντλώνται στην καταγραφή και την απαρίθμιση προβλημάτων. Να φτιάξουμε και ένα πρακτικό, να το διαβιβάσουμε στα Υπουργεία και εκεί τελειώνει όλη η διαδικασία. Αυτό ακριβώς σας ρωτώ. Εμείς δεν συζητάμε για τέτοιου είδους διαδικασία. Μιλάμε για θέματα καλλιέργειας του εθελοντισμού. Ο εθελοντισμός θα είναι πολύ βασικός. Και μέσα από αυτήν την επιτροπή μπορεί να γίνει να διαχειριστεί ο εθελοντισμός. Σε ΜΜΚΟ δηλαδή. Θα βάλει σε επιτροπή ΜΜΚΟ. Όχι, όχι, δεν θα έχει μέσα στην επιτροπή ΜΜΚΟ. Με τοπικούς συλλόγους και φορείς και προσωπικότητες. Με ανθρώπους που είναι χρήστες του νοσοκομείου, πάσχοντες. Ασθενείς που έρχονται εδώ κάθε μέρα. Διαβητικοί, καρδιοπαθείς που εξετάζονται εδώ. Τέτοιοι άνθρωποι θέλω να πιστεύω ότι πρέπει να συμμετάσχουν. Οι άνθρωποι που ζουν το πρόβλημα. Και άλλοι που έχουν όρεξη να προσφέρουν. Σας ευχαριστώ πολύ και εμείς ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Καλή δύναμη να σκεφτούμε.